Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν πρέπει να κάνω ξεκάθαρη τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τις εκλογές, τις οποιοσδήποτε εκλογές, ακόμα και τις βουλευτικές. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται με την απλή ανώθευτη αναλογική σε ένα γύρο και ό,τι παίρνει ο καθένας θα του αναλογούν, θα συνέρχονται τα σώματα, παραδείγματος χάρη για το Δήμο, το Δημοτικό Συμβούλιο, για την Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, και εκεί πέρα βέβαια θα εκλέγουν τον Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου, τον Περιφερειάρχη και τα άλλα όργανα της Περιφέρειας. Τα κάνει άρχουσα τάξη με τον τρόπο τον οποίο τη συμφέρει και θέλει, με αποτέλεσμα να θέλετε να πάρουμε το παράδειγμα των Δήμων της Κέρκυρας. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του κυρίου Τρεπεκλή με 4-5% παραπάνω από ό,τι πήραμε εμείς, να βγάζει 4 φορές περισσότερους συμβούλους από ό,τι η παράταξη η δική μας που πήραμε 27%. Αν αυτό είναι δικαιοσύνη, το αφήνω στην κρίση του κερκυραϊκού λαού. Και με αποτέλεσμα δηλαδή να ψηφίσει το 40% του εκλογικού σώματος, από το 40% άμα βγάλεις το 13% καταλαβαίνετε ότι ψήφισε το 27%, και από το 27% ουσιαστικά στην καλύτερη περίπτωση αυτοί που ήρθαν πρώτοι και πήραν το Δήμο και την Περιφέρεια ψηφιστήκαν από ένα 15 με 17% του εκλογικού σώματος. Αυτό αν θέλετε δείχνει και το μέγεθος της αδικίας που γίνεται με τους εκλογικούς νόμους που όπως είπα ψηφίζει άρχουσα τάξη για το συμφέρον.